Καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε τα στιγμιότυπα του Φενέρμπαχτσε Ολυμπιακός με το σκορ να τελειώνει στο 70-73. Ο Ντόρις εξέρανε τους Τούρκους στο τελευταίο δευτερόλεπτο και οι Πειραιώτες κατέχησαν το IBT Crete. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 73-70. Της Φενέρμπαχτσε με σπουδαία ανατροπή στην τελική ευθεία του αγώνα στο πλαίσιο του τουρνουά προετοιμασίας IBT Crete. Διτροτήσα το Άιντερ Ντόρση με τεράστια τρίποντα στο τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα. Σε ένα δυνατό τεστ ενώπιση των επίσημων αναμετρήσεων τη σεζόν 2024-2025, ο Ολυμπιακός επικράτησε 73-70 της Φενέρμπαχτσε και κατέκτησε το τουρνουά προετοιμασίας της Κρήτης. Οι Ερυθρόλευκοι επέστρεψαν από το μείον 12 μέρους με τους Φίλιπ Πετρούσεφ να ισοβαρίζει το μάτς με 2 τρίποντα στα τελευταία 3 λεπτά και το σκορ να γίνεται 68-58 και να υπογράφει τη μεγάλη ανατροπή των Πειραιωτών. Οι Πειραιώτες έδειξαν αυταπάρτιση στα τελευταία δευτερόλεπτα. Διατήρησαν την κατοχή και κρίσιμα σημεία και πήραν στα χέρια τους την τελευταία επίθεση. Εκεί εμφανίστηκε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ που εκτέλεσε με απίθανη τρίποντα τους Τούρκους για να υπογράψει την μεγάλη ανατροπή των Ερυθρόλευκων από το μείον 12 του δεύτερου μέρους. Το σκορ ήταν 38-50 και μια αναμέτρηση που αναδείχθηκε σε θρίλερ το σύνολο του Μπαρτζόκα και σταύρωσε τις δυνάμεις του με εκείνο του Σαρούνας Γιασκεβίτσιους με τους Ερυθρόλευκους να χαμογελούν τελευταίοι στο κλειστό της νέας Αλγερνασού με πρωταγωνιστές του Τάιλερ Ντόρση με 15 πόντους, Βεζένκοφ επίσης 15 και Ράιτ με 12 πόντους. Θα δούμε αναλυτικά το μάτς. Σε μια αρκετά ισορροπημένη και μη πολύ έντατη αναμέτρηση, οι δύο ομάδες πήγαν στο παρκέ θέλοντας κάθε μία να επιβάλλει το ρυθμό της. Ο Ολυμπιακός πέτυχε τους πρώτους πόντους στο μάτς με τους Τούρκους να αναβάζουν στροφές και να μισούν περισσότερες λύσεις πίσω από τα 6-75 σε σύγκριση με τους Πειραιώτες. 5-15 έναντι 2 στα 6 τρίποντα. Οι Τούρκοι βγήκαν νικητές και στη μάχη των rebound στο πρώτο μέρος, χτίζοντας ισχυρή διαφορά και κλείνοντας το ημίχρονο με προβάδισμα 5 πόντων ενώπιση της επανέναρξης. Παρόμοια ήταν η εικόνα του αγώνα και στο δεύτερο μέρος, με τον Ολυμπιακό να πλησιάζει ξανά στο μείον 5 με καλάθι του Πίτερς και το σκορ να γίνεται 52-57. Με 4 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα, ο Φίλιπ Πετρούσεφ έλαβε δράση και μείωσε στους 3 πόντους, με το σκορ να γίνεται 61-64. Για να σηματοδοτήσει την αντεπίθεση των Ερυθρόλευκων στα τελευταία λεπτά, ο Σέρβος με ρεσιτάλ από τα 6-75 σε φάση την αναμέτρηση στο 68-68, με το σύνολο του Μπαρτζόκα να επιστρέφει από το μείον 12. Οι Πειραιώτες κατάφεραν να βγουν νικητές στις μονομαχίες με τους αντιπάλους τους διατηρώντας σε διαδοχικές περιπτώσεις την κατοχή με λιγότερο από ένα λεπτό να απομένει και τη λήξη. Ο Τέβον Χολ έδωσε προβάδισμα στη Φενέρ, ωστόσο ο Βεζένκοφ απάντησε με τον ίδιο τρόπο και τη σκορ έγινε 70-70. Ο Τάιλερ Ντόρση πήρε την μπάλα στα τελευταία 15 δευτερόλεπτα. Ανέλαβε την ευθύνη όταν η μπάλα έφυγε. Ο ομογενής Κιάρτ εκτέλεσε από τα 8 μέτρα και ευστόχησε σε ένα τεράστιο σουτ με 0,8 να απομένουν για να βάλει τη σφραγίδα του στην επικράτηση των Ερυθρόλευκων. Αυτή ήταν η ώρα του Ντόρση, it's Tyler time. Έτσι, ο Ολυμπιακός με αυτό το μεγάλο σουτ του Tyler Ντόρση από τα 8,5 μέτρα έφυγε νικητής και κυπελούχος ουσιαστικά στο φιλικό τουρνό που διεξήχθηκε στην Κρήτη. Αυτό ήταν το βίντεο, αν σας άρεσε μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και να subscribe.